αυτοδιοικητικές εκλογές, καθότι πλησιάζουμε πλέον, μας χωρίζουν λίγα 24 ώρα από τον δεύτερο γύρο των εκλογών, περιφερειακών και δημοτικών. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το περίφημο debate μεταξύ του κυρίου Μακογιάννη και του κυρίου Δούκα στο Δήμο της Αθήνας. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε και Μακογιάννη, θα δούμε και Μπέο, θα δούμε και Κασελάκη, βεβαίως θα δούμε και Κασελάκη και θα δούμε και τι γίνεται στη Γάζα, στο πόλεμο που μένεται στη Γάζα μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να καλησπερίσω καταρχάς που είναι μαζί μας απόψε ο Στέφανος Χίος μέσω Skype. Καλησπέρα Στέφανε Χίο. Καλησπέρα κύριε Καψαμπέλη, καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Μας λείψατε και λείψατε και στους τηλεθεατές. Είχαμε λόγω των τεχνικών προβλημάτων μια δυσκολία τις προηγούμενες μέρες, αλλά έσπασαν τα μηνύματα για το Στέφανο Χίο. Πρέπει να υπήρχε μια δυστοκία. Μια δυστοκία, μια κάτι καρέκλες από κάτι τραπέζι, αλλά διορθώθηκα τα πράγματα. Καλησπέρα και στον Άρη Σπίνο. Καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε ένα βίντεο με τον κύριο Μπακογιάννη, το οποίο είναι ενδεικτικό και της ειλικρίνειας που διακατέχει τους δημοτικούς, πολιτικούς άρχοντες, πολλούς ή τους περισσότερους εξ αυτών, όχι όλους. Γιατί ο κύριος Μπακογιάννης, ακόμα και για ένα απλό θέμα, για τα πόσες χιλιάδες δέντρα είχε πει ότι θα φυτέψει στην Αθήνα στη διάρκεια της θητείας του, ακόμα και σε αυτό ψευδόμενος συνελήφθη, έτσι. Για να δούμε λοιπόν το βίντεο ένα με τον κύριο Μπακογιάννη. Θυμάμαι μόνο τα χιλιάδες δέντρα που είχε αναφέρει. Τα πρασινήσει η Αθήνα, πρασινήσει η Αθήνα, υπήρξαν μόνο τα 5.000 δέντρα. Ποτέ δεν είχαμε αναφέρει μόνο τα 5.000 δέντρα. Συνολικά, για να μιλάμε και με νούμερα, σχεδιάζουμε την αντικατάσταση και τη φύτευση περίπου 75.000 δέντρων. Αυτό το οποίο είχαμε πει και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή είναι ότι είμαστε σε πόλεμο με την κλιματική κρίση. Συνολικά, για να μιλάμε και με νούμερα, σχεδιάζουμε την αντικατάσταση και τη φύτευση περίπου 75.000 δέντρων. Θα επανέλθω σε αυτό που ρώτησα πριν. Το 75.000 δεν ήταν τα δέντρα που είχαν αναφερθεί μια προεκλογική σας δέσμευση. Συνολικά, για να μιλάμε και με νούμερα, σχεδιάζουμε την αντικατάσταση και τη φύτευση περίπου 70.000. Στέφανο Χίο. Κοιτάξτε, θα πρέπει να πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομα των πραγμάτων και όπως τα λέει ο κόσμος. Αυτή την ώρα διεξάγεται ένα debate, το οποίο ο Θεός να το κάνει debate, στην ΕΡΤ. Mm-hmm. Δεν θα έπρεπε να διεξάγεται στην ΕΡΤ πρώτα. Θα έπρεπε να διεξάγεται σε ένα μεγάλο ηγετικό κανάλι. Διότι η ΕΡΤ έχει μηδαμινή και μηδενική τηλεθέαση εξαιτίας αυτού του ανεκδίγητου προέδρου του, του κ. Ζούλα. Πρώτο κρατούμενο. Δεύτερον, η αντιστοίχηση των προσώπων που συμμετέχουν αυτή την ώρα στο debate είναι ο κ. Μπακογιάννης και ο κ. Δούκας. Ο κ. Δούκας, ανεξαρτήτως πολιτικής και κομματικής τοποθέτησης, μου είναι ιδιαίτερος συμπαθής. Δεν θα το ξεχαρίσω. Δεν ξέρω τις απόψεις. Και δεν ξέρω, εγώ τον βλέπω σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπο. Είναι αισιοδετημένος και κάνει σωστές ερωτήσεις. Από την άλλη, όχι ότι δεν κουβαλάει αμαρτίες. Κουβαλάει και πολλές κομματικές αμαρτίες. Αλλά από την άλλη έχουμε έναν πολιτικό Χατζιαβάτη, ο οποίος εκφράζει πολιτικό χατζιαβατισμό, πολιτικό μυθριδατισμό, περσισμό όσον αφορά τις πολιτικές του τοποθετήσεις, δηλαδή λέει ψέματα, και θεωρεί τους Αθηναίους πολίτες ανεγκέφαλους. Είχε δίκιο η γιαγιά του που τον έλεγε βλάκα. Δεν το λέω εγώ, το έλεγε η Μακαρίτσα Μαρίκα Μητσοτάκη. Πάμε στο δεύτερο. Ασύστανα ψεύδι. Είπε σε ένα σημείο, ελάτε ρε παιδιά, η πλατεία Συντάγματος 1,5 εκατομμύριο στήξε. Δεν μου λες κύριε Μπακογιάννη, τα βάλεις από την τσέπη σου αυτά τα λεφτά. Ή τα βούτυξες και τα στράκηξες από το Ταμείο των Ελλήνων Δημοτών και των Αθηνών Δημοτών. Για το τρίτο. Έδειξε την απέχθειά του ο Αθηναίος πολίτης σε όλους τους κομματικούς υποψηφίους, κατεβαίνοντας μόνο το 30% των ψηφοφόρων. Και από αυτούς ο μισός ήταν υποψήφιοι και ο άλλος μισός ήταν κομματικό στρατός. Εγώ αυτό που έχω να πω στους Αθηναίους πολίτες είναι μαυρίστε τον Μπακογιάννη την Κυριακή.
υποσχέθηκε φήνικες και έβαλε πλατάνια. Ένα στοιχειώδης νους ενός απλού βιοπαλαιστή γεωπόνου θα του έλεγε το εξής: βρε βλάκα, πολιτική βλάκα. Έτσι θα του έλεγε ο γεωπόνος. Ρε πώς θα φυτρώσουν τα πλατάνια μες στα πεζοδρόμια. Οι ρίζες του πλατανιού θα γκρεμίσουν τους δρόμους. Είναι τόσο ανόητος, είναι τόσο χατζιαβάτης και τόσο πολιτικός αμνίων και μυθριδάτης που θεωρεί τους Αθηναίους πολίτες βλάκες. Καλά να πάθουν λοιπόν οι Αθηναίοι πολίτες αν θέλουν τέτοιους δήμαρχους. Εγώ είμαι ιδιαίτερος εκνευρισμένος γιατί λέει ψέματα και συνελήφθη να κλέβει οπόρες. Μα βρίσκεται τον. Δεν έχουν θέσει τέτοια μνήμονες και τέτοιοι πολιτικοί μυθριδάτες στην πολιτική ζωή του τόπου. Από την άλλη και κλείνω με αυτό, ερωτήθηκε από αυτά εκεί τα μοιράκια. Ο Θεός να τους κάνει δημοσιογράφους μία κομψευόμενη και κάτι άλλους περίεργους, κασελάκηδες. Και ξέρω καλά τι λέω. Κύριε Πακογιάννη, η αστυνόμευση. Ποια αστυνόμευση? Να πάει στο μεταξουργείο του κύριου Λιγνάδη ο Πακογιάννης, που από ό,τι ξέρω ήταν και φιλαράκια. Να δει τι συμβαίνει εκεί, στο σταθμό Λαρίσης, στη Λιωσίων, στην πλατεία Αττικής, στην παλιά Φωκίωνας Νέγρη που τώρα δεν υπάρχει ένας πολίτης, στην πλατεία Αμερικής. Να πάει εκεί να δει και να διαστρώμευσε. Και να πάει και έξω από τον πρωινό καλά για να δει τα χάλια των παιδιών μας τα οποία τρυπιούνται από τα ναρκωτικά. Αυτά είχα, έχω να πω πολλά ακόμα για την Αθήνα. Θα επανέλθουμε, πάμε στον αριθμό. Αυτό που έθεσε στην αρχή του πυρήνα της σκέψης του ο κύριος Χίος είναι πάρα πολύ σοβαρό για το μείζον σκάνδαλο που διεξάγεται τούτη την ώρα στην κρατική τηλεόραση που πληρώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, ακόμα και οι νεκροί που έχουν ρολόι στον τάφο τους για να βλέπουν οι συγγενείς τους ένα κατηλάκι όταν πάνε να ανάψουν ένα κεράκι στη μνήμη των οικείων τους. Η θιά μου που είναι στην Άξο, ο ξάδερφός μου που είναι στην Κάρπαθο και ο κουνιάδος μου που είναι στην Κρήτη δεν έχει κανένα λόγο να πληρώνει την ΕΡΤ και να βλέπει τον Πακογιάννη και τον αντίπαλό του να μιλάνε για την Αθήνα που ποτέ δεν θα έρθουν στην Αθήνα. Αυτό όμως καταδεικνύει, κύριε Καψαμπέλη και κύριε Χίο, την κομματικοποίηση ενός κρατικού καναλιού που θεωρούν την ελάφυρο πρικιό του πατέρα τους και της μάνας τους. Εάν ήθελαν να πλήρωναν, όλοι έχουν λεφτά, το Πασόκ έχει χορηγούς με τροχύλατες βαλίτσες, πλην των 400 εκατομμυρίων που χρωστάει, ο Δήμος Αθηναίων και η μαμά τώρα έχει χορηγούς. Μερικοί από αυτούς τις χρηματοδότησαν και το κόμμα που έκανε επί της λεωφόρου Συγκρού για μερικούς μήνες όταν την έδιωξε ο Τσιδρόμου Αντώνη Σαμαράς από την Δημοτική και ξαναγύρισε με τα γκάλες από τον Αντώνη Σαμαρά, να έλυνε λεφτά σε ένα ιδιωτικό κανάλι και να έκανε την πέτη. Κανέναν Έλληνα πλην το 12% ενός τεράστιου εκλογικού σώματος, δηλαδή μη γαμηνής απηχήσεως, δεν ενδιαφέρουν τα ψέματα και οι πολιτικές αλούμπες που λέει ο Πακογιάννης με τον έτερο επιστήμονα στο τραπέζι αυτό. Πρέπει να αντιληφθούμε λοιπόν ότι η αποχή, το μαύρισμα και η καταψήφιση του Πακογιάννη επειδή χρησιμοποιεί κατ' εντολή της φαμίλιας Πακογιάννη την ΕΡΤ, όχι πρέπει να καταμαυριστεί, δεν πρέπει να πατήσει άνθρωπος με ψηφοδέλτιο Πακογιάννη πάνω από την κάλπη. Δεν είναι δυνατόν η ΕΡΤ να χρησιμοποιείται ως μπαλκόνι της φαμίλιας του Πακογιάννη για να ακούσουμε τις απόψεις πιανού. Από ένα παιδαρέλι που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, δεν έχει ούτε ένα ένσημο σε ιδιωτική εταιρεία, 24χρονών έγινε σύμβουλος της μαμάς του Πακογιάννη ως υπουργός εξωτερικών. Και εμένα θα με ρωτήσει ο γιος μου 24χρονών. Εγώ μπαμπά μπορώ να πάω σύμβουλος σαν υπουργός εξωτερικών. Και από πέρα αγόρι μου δεν ξέρεις ακόμα τι έχεις μες στο βρακί σου. Τι θα συμβουλέψει εσύ έναν υπουργό εξωτερικών και θα μου πει. Ο Κώστας ο Πακογιάννης τι συμβουλές έδινε στην Υπουργό Εξωτερικών μαμά του. Τι θα του απαντήσω, τίποτα δεν θα του απαντήσω. Γιατί δεν έχω απάντηση κύριε Καψαμπέλη και Χίο, δεν έχω απάντηση. Γιατί καταδεικνύουν ότι αν δεν έχεις μπάρμπα στην κολονή, αν δεν έχεις μαμά, γόνο, πάγκο, τη ζάμπου,